Η Σύρος μας, η αρχόντισσα των Κυκλάδων, αξίζει την αγάπη, το σεβασμό και την προσοχή όλων μας. Όλοι εμείς που την αγαπάμε και θέλουμε να τη βλέπουμε ψηλά, γινόμαστε συμμέτοχοι, κοινωνοί και συνοδοιπόροι σε μια μεγάλη προσπάθεια. Ο ανεξάρτητος δημοτικός συνδυασμός, η Σύρος που αξίζουμε, δημιουργήθηκε προκειμένου να αναλάβει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες σε θεσμικό, οικονομικό και επιχειρηματικό επίπεδο εκ μέρους του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και των σχετιζόμενων φορέων, ώστε η Σύρος να ξεπεράσει αγκυλώσεις, νοοτροπίες και προσχώματα που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν ανασταλτικά στην πρόοδο του τόπου μας. Να αντιμετωπίσει τις δυσμενείς επιπτώσεις της ύφεσης σε τοπικό επίπεδο. Να αναδείξει ένα αναπτυξιακό πρότυπο βασισμένο στα ιδιαίτερα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και να αποκτήσει ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό Δήμο που θα στηρίζεται στην εξωστρέφεια, στην υγιή αντίληψη σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, στην αρχή της ισονομίας, στην παροχή υψηλού επίπεδου ανταποδοτικών και κοινωνικών υπηρεσιών και στην ικανοποίηση του περιδικαίου αισθήματος. Μέσα σε αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα που σήμερα όλοι μας βιώνουμε, με χιλιάδες ανέργους, πτωχευμένους επαγγελματίες, κλείσιμο επιχειρήσεων, τις μίας μετά την άλλη, σε μια τοπική οικονομία που βρίσκεται στο ναδύρ, εμείς, δημότες της Σύρου, άνθρωποι της κοινωνίας και της εργασίας, αποφασίζουμε να συστρατευτούμε μαζί με τον υποψήφιο Δήμαρχο Γιώργο Μαραγκό, με έναν και μοναδικό σκοπό: να αναστρέψουμε την αρνητική πορεία που έχει πάρει το νησί, το κακό κλίμα και την άσχημη ψυχολογία στην αγορά, ώστε να αποκτήσει η Σύρος την έγκλη που της αρμόζει ως πρωτεύουσα των Κυκλάδων και έδρα της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Η δημοτική μας παράταξη δεν αποτελείται από πολιτικούς αυτάρουσκους και από εραστές καρέκλας και της εξουσίας, και γι' αυτό είναι ανεξάρτητη, μακριά από κομματικές εξαρτήσεις και κηδεμονίες. Δηλώνουμε προς την κοινωνία και τους δημότες ότι το δικό μας κόμμα είναι η Σύρος και μόνο. Γι' αυτό και είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε για την ανάπτυξη και το συμφέρον του τόπου μας και δεν πρόκειται να κάνουμε εκπτώσεις στον οποιοδήποτε προσπαθήσει να μπει εμπόδιο στο στόχο μας, που είναι βέβαιο ότι αποτελεί και στόχο της κοινωνίας. Είμαστε μια δημοτική παράταξη στην οποία ρόλο και λόγο στη λήψη των αποφάσεων έχουν όχι μόνο επικεφαλής, όχι μόνο τα μέλη και στελέχη, αλλά και ο απλός πολίτης. Γι' αυτό και τον θέλουμε ενεργό, να έχει άποψη, τεκμηριωμένη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο. Είμαστε υπέρ της ανοιχτής διαβούλευσης, αλλά αποφασιστικής λήψη αποφάσεων μακριά από μικροσυμφέροντα που θα βλάπτουν το γενικό συμφέρον του τόπου, δηλαδή της πλειοψηφίας των συμπολιτών μας. Για το συμφέρον του τόπου δεν θα διστάσουμε να συνεργαστούμε με όποιον πολιτικό, τοπικό, συνδικαλιστικό, εργοδοτικό και εργατικό παράγοντα έχει τις ίδιες απόψεις και θέσεις με εμάς. Είμαστε μια παράταξη διεκδικητική και μαχητική απέναντι στην κεντρική εξουσία, με μοναδικό γνώμονα την ανάπτυξη του τόπου μας και το συμφέρον των πολιτών, για το οποίο θα αγωνιστούμε με αποφασιστικότητα, χωρίς να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για μας το πολιτικό κόστος. 40 χρόνια μετά την μεταπολίτευση, ακόμη και οι πιο απεσιόδοξοι θα περίμεναν να δουν τη Σύρο, ένα νησί στρατηγικής σημασίας στο Αιγαίο, να κινείται με διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, να έχει κάνει τα απαραίτητα βήματα προόδου, να έχει αναδείξει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και να έχει σταθεί επάξια στο όνομα και την ιστορία της. Ανταυτού, οι νέες γενιές έρχονται σήμερα αντιμέτωπες με δυσμενείς καταστάσεις, βιώνοντας την απόλυτη αβεβαιότητα. Ο πακτολός χρημάτων που είχε τη δυνατότητα να διαχειριστεί το νησί και δεν αξιοποίησε κατάλληλα, αν και τέθηκαν συγκεκριμένοι στόχοι για διεθνές αεροδρόμιο, ασφαλέστερο λιμάνι, μεγαλύτερο νοσοκομείο, παγκόσμιας φήμης καζίνο, ίδρυση πανεπιστημιακής σχολής, τουριστικής ανάπτυξης, επενδύσεων και πολλά άλλα, μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε ένα και μόνο συμπέρασμα. Ευκαιρίες ήρθαν, πέρασαν και έφυγαν. Η αναλγησία και η απραγία μιας ελλειποβαρούς δημοτικής αρχής θα μπει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Με πίστη, επιμονή, αποφασιστικότητα και όραμα να δούμε το νησί μας εκεί που πραγματικά το αξίζει, φιλοδοξούμε πάνω σε αυτή τη γη που όλοι αγαπάμε να φυτέψουμε δέντρα ελπίδας, αισιοδοξίας, με υπερβάσεις, συγκρούσεις και συμβίβαστες αποφάσεις, με έργα και υποδομές και στόχο να οδηγήσουμε τη Σύρο σε διαφορετική πορεία, σε τροχιά ανάκαμψης και ανάπτυξης. Να δώσουμε τέλος στην απραγία, στην παθητική νοοτροπία και στα σοβαρά λάθη του παρελθόντος που πληρώσαμε και συνεχίζουμε να πληρώνουμε ακριβά. Είμαστε μια παράταξη που θέλει το Δήμο να πρωτοπορεί. Όχι με στήρα λόγια, όχι με κούφιες ιδέες, όχι με ψεύτικα και ουτοπικά οράματα, αλλά με πράξεις, έργα και επίτευξη στόχων. Στέλνουμε μήνυμα ενότητας στη Συριανή κοινωνία και στους δημότες μας, τους οποίους τους στέλνουμε συνοδοιπόρους, δεμένους σε μια γροθιά, σε κοινούς δρόμους και οράματα. Σε αυτή τη διαδρομή δεν περισσεύει κανείς, ούτε κάνουμε διακρίσεις. Όλοι μαζί καλούμαστε να χαράξουμε κοινή πορεία για να βγάλουμε το νησί μας από τα διέξοδα και τα σκοτεινά τούνελ. Να δημιουργήσουμε ελπίδα για το αύριο, για τη Σύρο που πιστεύουμε και αγαπάμε, για τη Σύρο που αξίζουμε. Όλοι μας, από τον επικεφαλής του δημοτικού μας συνδυασμού,
τους ανθρώπους που θα επιλέξει να αναλάβουν θέσεις ευθύνης, τους δημοτικούς μας και τοπικούς συμβούλους, αλλά και τους υποψηφίους που δεν θα εκλεγούν. Δηλώνουμε ότι θα εργαστούμε σκληρά για την επίτευξη των στόχων μας, το συμφέρον των πολιτών και του τόπου μας, χωρίς να υποστείλουμε τη σημαία μας ούτε μία στιγμή. Με σεβασμό απέναντι στους ηλικιωμένους και στους κοινωνικά αδύναμους, που πάντα θα χρειάζονται τη στήριξη όλων μας, με ευθύνη απέναντι στις σημερινές γενιές, τις οποίες οφείλουμε να δώσουμε τα εφόδια για να πιστέψουν ξανά στην ελπίδα, με όραμα και απότερο σκοπό να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης στα παιδιά μας και στις γενιές που θα έρθουν να κατοικήσουν τούτο τον τόπο. Ξεκινάμε συνοδοιπόροι με την κοινωνία να αλλάξουμε το μέλλον του νησιού μας και είναι βέβαιο πως όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Αξίζουμε μια καλύτερη Σύρο. Διεκδικούμε το δικαίωμα στην ελπίδα για τον τόπο μας, τα παιδιά μας και εμάς. Με αίσθημα ευθύνης, πίστη, ανθρωπιά, φιλότιμο, γνώσεις και ανοιχτές λογικές θα τα καταφέρουμε.